Έχουμε καλωσορίσει με πολύ χαρά και αγάπη την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ στα γραφεία μας με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα του Κόμματος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Με πολύ χαρά α, τον έχουμε υποδεχθεί. Θα πρέπει να πω ότι είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση, όπως πάντα συντροφική, αδελφική, όπως είναι και οι σχέσεις του ΑΚΕΛ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχέσεις οι οποίες πάνε πολύ πίσω στην ιστορία και χαρακτηρίζονται από συντροφικότητα, αδελφική και διεθνιστική αλληλεγγύη, γιατί ομολογουμένως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ένα κόμμα που διαχρονικά, σταθερά, στέκεται με συνέπεια στους αγώνες του λαού μας, για ελευθερία και για δικαίωση. Η επίσκεψη γίνεται σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από το δίδυμο έγκλημα που διενεργήθηκε σε βάρος της Κύπρου και του λαού μας, από το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και της Ιωκαβίτα και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, η οποία ακολούθησε του πραξικοπήματος. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θυμηθήκαμε και λίγο την ιστορία και τις συνωμοσίε της σε Σεβαρός της Κύπρου που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα και σε μια κατάσταση η οποία επικρατεί από τότε της de facto διχοτόμησης της τουρκικής κατοχής που υπονομεύει την ασφάλεια του λαού μας και του τόπου μας αλλά και ευρύτερα στην περιοχή μια περιοχή η οποία ταλαιπωρείται συνεχώς από συγκρούσεις και πολέμους και ειδικά τώρα που εκτιλήσεται ένα έγκλημα του κράτους του Ισραήλ μια ακροδεξιάς κυβέρνησης του Νετανιάχου σε βάρος των Παλαιστινίων με ό,τι αυτό συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας. Υπογραμμίσαμε και τα δύο κόμματα την ανάγκη όπως επικρατήσει η ειρήνη να τερματιστεί η φωνική επίθεση του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων και να κυριαρχήσει η ειρήνη και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή μας. Συζητήσαμε και για την παρούσα κατάσταση που υπάρχει ευρύτερα στην περιοχή και για τις δύο μας χώρες, αλλά και για την ανάγκη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, γιατί η παρέλευση του χρόνου χωρίς λύση στο κυπριακό που θα φέρει απελευθέρωση και επανένωση θα μας οδηγήσει στην διχοτόμηση η οποία πέραν από απευθεία είναι και επικίνδυνη για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα για αυτή την συνάντηση. Όπως πάντα με το ΚΚΕ έχουμε έναν νυχτό καρδό και συνεχή διάλογο και ασφαλώς αυτός ο διαρκής διάλογος συνεχιστεί όπως πάντα.